Είναι Σάββατο, παραμονή της 25ης Μαρτίου και η βόλτα μας στην αγορά μας οδηγεί στα ιχθυοπολία. Πού αλλού άλλωστε, γιατί 25η Μαρτίου τρώμε ψάρι. Περνώντας λοιπόν από την οδό Βενιζέλου, βρεθήκαμε έξω από το ιχθυοπολείο της Δήμητρας Τιζανίκου, όπου όλος ο κόσμος εδώ θα πάρει φρέσκο ψάρι. Ορίστε, αυτός εδώ είναι ο Στέφανος, ο συμμαθητής μου που σας λέω στις εκπομπές. Γεια σου, Στέφανε. Και αυτός σας χαιρετούμε είναι... και σας καλημερίζω. Α, καλημέρα σας. Και αυτός εδώ είναι ο Γιώργος, είναι ο Junior Ζανίκος. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο Ζανίκος. Στέφανε μου, παραμονή 25ης, πώς είναι η κίνηση? Εντάξει, αρκετά ικανοποιητική είναι η κίνηση. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της εκπομπής σας το χιώτικο κοινό για την υποστήριξη του μαγαζιού που μας κάνει. Έχει πάρα πολύ ανταπόκριση το μαγαζί, γιατί ο κόσμος ξέρει 30 χρόνια ποια είναι η δουλειά μας, ποια είναι η δουλειά η δική μου, και εγώ ανάλογα με τη σειρά μου προσπαθώ και ικανοποιώ τον κόσμο με την άριστη ποιότητα του μαγαζιού που διαθέτω, με ψάρια μόνο ντόπια, αλλιευμένα πτυχίο μόνο, και ικανοποιείται πάρα πολύ ο κόσμος, γι' αυτό μας προτιμάει και μας ξαναπροτιμάει και μας ξαναπροτιμάει. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και εμείς εδώ το Στέφανο Τιζανίκο και το κατάστημα, διότι μας προμηθεύει φρέσκα ψάρια και θαλασσινά για να σας τα μαγειρεύουμε, λαχταριστές συνταγές, να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Τώρα, εάν είναι δυνατόν η κάμερα να δείξει τα ψάρια, παρακαλώ, εδώ. Και να μας πείτε εσείς, νομίζω Στέφανε, έχετε δύο βαποράκια. Ναι, δύο καραβάκια. Είναι δύο αλλιευτικά τα οποία δουλεύουν στο νομό Χίου και περιμετρικά, και φροντίζουμε κάθε πρωί να προμηθεύουμε την αγορά της Χίου με ντόπια νοπά προϊόντα, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από όλα τα είδη. Εδώ είναι μόνο ψάρια αλιείας. Μόνο αλιείας. Μόνο αλιείας. Μπράβο, ναι, ναι. Οι καταναλωτές το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές τώρα που μας ακούν καταλαβαίνουν τι εννοείται. Να ρωτήσω κάτι. Λες κάθε πρωί. Δηλαδή, τι ώρα βγαίνετε εσείς για ψάρεμα? Καταρχήν, να ξέρετε ότι σχεδόν δεν σταματάμε. Μπαίνουμε, βγάζουμε, ξεφορτώνουμε, προμηθευόμαστε τα απαραίτητα υλικά και αμέσως αναχωρούμε. Μια διαδικασία μιας δυο ώρων. Επί 24ωρου βάσεως δηλαδή συνήθως. Γι' αυτό δεν σας βλέπουμε πουθενά, ούτε για καφέ δεν σας έχω δει ποτέ. Δεν μπορούμε να έχουμε και εμείς επαφή με τον κόσμο. Για όνομα του Θεού, τόσα χρόνια και δεν σας βλέπουμε στην αγορά. Βέβαια, λογικό είναι αυτό. Θέλω μια μέρα να με πάρεις μαζί σου για ψάρεμα. Να σας πάρουμε μαζί για ψάρεμα και να ετοιμάσουμε και την παραδοσιακή κακαβιά. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, εσύ πας με τον μπαμπά για ψάρεμα? Αμέ. Πόσο συχνά πηγαίνεις? Δεν πηγαίνω συχνά, δύο φορές έχω πάει μέχρι τώρα. Αχ, ωραία, δύο φορές, γιατί πηγαίνεις και σχολείο, Παρελάζεις αύριο? Όχι, γιατί το σχολείο, η τάξη μου, όχι, δεν θα παρελάσει. Δεν πειράζει, θα μεγαλώσει. Λοιπόν, ο Γιώργος θα παρελάσει, θα πηγαίνει και για ψάρεμα με τον μπαμπά. Γιατί αυτά εδώ μέσα ψάρι... στην αγορά. Όπω, κάναμε και αυτά μια ζημιά. Αυτά εδώ στην αγορά μέσα δεν τα βρίσκει εύκολα. Όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Τι είναι αυτό? Είναι σφυρίδα. Όπω, τεράστια. Αυτά είναι ζωντανό. Για φέρτο να το δούμε. Αστακό. Μάλιστα. Λοιπόν. Τελειώσαμε και με το ρεπορτάζ εδώ, τελειώσαμε και με τις ζημιές. Πάμε να μαζέψουμε το σπασμένο τώρα, Στέφανε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά τον Στέφανο Τιζανίκο, το ιχθυοπολείο εδώ στην οδό Βενιζέλου. Πώς είσαστε? 10. Βενιζέλου 10, λοιπόν. Και του χρόνου, 25η Μαρτίου, και πάντα καλά. Να τρώμε φρέσκο ψάρι, και διότι όπως έχω ξαναπεί εγώ, ότι ο πελάτης, θα πλατιάσω λίγο, πολυλογού είμαι. Λοιπόν, ο πελάτης πρέπει να αναπτύσσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ψαρά. Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Όπως και με τον γιατρό, όπως και με το γασάπι. Μπράβο. Λοιπόν, το ψάρι είναι μια τροφή πάρα πολύ σημαντική για τον οργανισμό μας, για όλες τις ηλικίες. Οι γιατροί το συστήνουν. Πρωτεύουσα τροφή είναι το ψάρι. Πρωτεύουσα τροφή. Με άπειρη θρεπτική αξία, από μικρή ηλικία λοιπόν, από τα παιδιά μέχρι και τους ηλικιωμένους. Άρα είναι κρίμα να μην τρώει αυτό το ψάρι που πρέπει ή αυτό το ψάρι που Μάλιστα. φαίνεται. Ναι, πρέπει έτσι. Λοιπόν ο καταναλωτής να προσέχει τι αγοράζει. Τώρα, το αν είναι φρέσκο ή όχι, εδώ. Εμπιστοσύνη στον ψαρά σας. Ό,τι αφορά την αλληλεία στο όνομα Ζανίκος. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, γεια σας. Καλημέρα σας, γεια σας. Και μια που μιλάμε για ψάρια και μια που την Κυριακή είναι η Κυριακή των Βαΐων, όλα μαζί αυτά μας οδήγησαν στο να σκεφτούμε μια συνταγή με ψαράκι, φρέσκο ψαράκι, από το ψαράδικο της Δήμητρας Τιζανίκου, να ευχαριστήσουμε πολύ για να το μαγειρέψουμε. Φυσικά όλα αυτά με τη βοήθεια της Άννας Ευχαριστιανού,
που θα μας δώσει πάλι μια νοστιμότατη συνταγή και με την Νεοσέτ Κουζίνα, τη φιλοξενία της Πλουμής. Κορίτσια, είναι μια όμορφη στιγμή εδώ που καθόμαστε χαλαρά. Έχουμε απέναντί μας όλο τον κόσμο που μας βλέπει και περιμένουμε ανυπομονησία να δουν και σήμερα τη συνταγή μας. Πήγαμε λοιπόν στο ψαράκι φρέσκο. Τι καλύτερο, βρε παιδιά. Πείτε μου έναν άνθρωπο, μάλλον ένα λόγο που κάποιος άνθρωπος δεν θα τρώει τα ψάρια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει. Μόνο αλλεργία αν έχει. Ναι, αλλά και αλλεργία έχει συνήθως στα θαλασσινά, όχι στα ψάρια. Όχι στα ψάρια. Ναι. Συνήθως αλλεργίες παρουσιάζονται εκεί. Ποια ψάρια σου αρέσουν, Πλούμη, περισσότερο? Τσιπούρες, λαβράκι. Και τα πολύ μικρά ψαράκια, γοναράκια, θερίνα, αυτά. Ειδικά με κρεμμυδάκι. Τα ίδια γούστα έχουμε όπως και όλα τα θαλασσινά. Δεν υπάρχει κάτι που να βγαίνει από τη θάλασσα που να μην το τρώω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Λοιπόν, εμείς πήραμε λιθρινάκια σήμερα, τα οποία πώς θα μας τα φτιάξεις? Τα οποία θα τα φτιάξουμε στο φούρνο με άγριο μάραθο. Είναι μια απλή συνταγή, αλλά είναι τόσο νόστιμη και είναι και συνάμα διατροφικά στεκούμενη, διότι και ο μάραθος αλλά και το συγκεκριμένο ψάρι κάνουμε λιθρίνη. Το λιθρίνη, καταρχάς, να ξέρουμε ότι το δίνουμε, είναι το πρώτο ψάρι που τρώει μαζί με τον μπακαλιάρο ένα μωρό. Άρα καταλαβαίνουμε, είναι ένα ελαφρύ ψάρι, έχει πολύ λίγο λίπος, οπότε και για δίαιτα κάνει καλό. Και ο μάραθος εξίσου είναι ένα φυτό που προσδίδει, έχει λιποδιαλυτικές ιδιότητες, βοηθάει το πεπτικό μας σύστημα, οπότε και σαν αφέψιμα, αν φαγωθεί, αλλά και στο φαγητό, μας βοηθάει στην πέψη, οπότε καλό είναι να το βάζουμε στα φαγητά μας. Μάλιστα. Σαν αφέψιμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε χλωρό ή πρέπει να το ξηράνουμε πρώτα? Όχι, όχι, και χλωρό. Απλά βάζεις λιγότερη ποσότητα. Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ έντονη γεύση και τα αιθέρια έλαια που βγάζει. Λοιπόν, άγριο μάραθο βρίσκεται παντού, φιλενάδες μου, βγείτε μία βόλτα στους αγρούς, στα περιβολάκια σας, σε δρόμους εξοχικούς και θα βρείτε μπόλικο άγριο μάραθο. Θα σας το δείξουμε κιόλας για όσες δεν το γνωρίζουν, να το μαζέψετε και μπορείτε να το βάλετε σε πάρα πάρα πολλές συνταγές. Θα μοσχομυρίσει η κουζίνα σας. Mm-hmm. Λοιπόν, ώρα δεν είναι, κορίτσια, πάμε να μαγειρέψουμε, γιατί αυτά εδώ τα πιάτα είναι άδεια, πρέπει να γεμίσουμε, να φάμε και κάτι της. Για πάμε να δούμε εδώ τα υλικά μας. Που, όπως είπαμε σήμερα, το φρέσκο το ψαράκι το πήραμε από το ιχθυοπολείο του κυρίου Ζανίκου. Ευχαριστούμε. Το μάραθο το μάζεψε η Άννα. Από πού? Από τον αγρό έξω, άγριο. Τώρα τα υπόλοιπα άφερα και εγώ από το σπίτι μου. Συμβάλαμε όλες μαζί για να φτιάξουμε αυτά τα φρεσκότατα λιθρινάκια. Κοίτα πώς με κοιτάνε. Πω, δεν θέλω να τα βλέπω άψη. Τα ψημένα τα θέλω. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Να πούμε και πέντε πράγματα. Γιατί όντως αυτό που είπες τώρα είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι πώς φαίνεται και το φρέσκο ψάρι. Αμέ να πούμε. Το φρέσκο ψάρι καταρχάς φαίνεται από το μάτι. Δηλαδή είναι γυαλιστερό, δεν είναι θολό καθόλου. Επίσης και από το δέρμα. Αν το ζουλήξεις και επανέλθει, πάει να πει ότι το ψάρι είναι φρέσκο. Καλά, αυτό... τώρα είναι καθαρισμένα, οπότε σίγουρα αφήνει δαχτυλιά. Αφήνει δαχτυλιά, γιατί... αλλά και πάλι όμως βλέπεις ότι, ότι είναι ντούρο το τέτοιο και φυσικά από τα βράχια του που είναι κατακόκκινα. Εντονοκόκκινο χρώμα. Εντονοκόκκινο χρώμα, λοιπόν. Σφραγιλό δέρμα και γυαλιστερό μάτι. Λοιπόν, πάμε να το μαγειρέψουμε.